τον πρόεδρο της Δημοκρατίας από τα Ι... Ιωάννα πάνω στο τεθωρακισμένο άρμα μάχης. Πριν τώρα, όμως. Τις δούμε τώρα, γιατί είχαμε χθες, είχαμε χθες την επέτειο της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων. Έτσι, και στην οποία παρέστη βεβαίως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παυλόπουλος. Θα τη δούμε στη συνέχεια μετά από τις εφημερίδες που θα διαβάσουμε τώρα, γιατί μόλις ήρθαν και είναι φρέσκες. φρέσκες, φρέσκες. η δεύτερη έκδοση από ό,τι βλέπουμε. Και για θα ξεκινήσουμε εδώ. με την καθημερινή. Πολιτική Αρένα με ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο θέμα εδώ. Βλέπετε mm -hmm. και την ψηφοφορία για την ΟΒΑΡΤΗΣ με όλα τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη συγκεκριμένη υπόθεση. Βλέπετε εδώ και τι ψήφου. Ισχυρά επιχειρήματα από του 10 πολιτικού, αλλά παραπέμπονται στην προανακριτική και οι 10, όπω σα λέγαμε και νωρίτερα. Μέρκελ πιο κοντά από ποτέ σε λύση για το όνομα. Είδαμε και τα πολύ σημαντικά που βγήκαν από τη συνάντηση τη ε, κυρία Μέρκελ με τον και η Αθήνα πρώτη σε στο μέλλον. Μόνο αυτό μα έλειπε, σύμφωνα με βρετανική μελέτη. Μάλιστα. Πάμε να δούμε την αυγή. Μητσοτάκη και γεννηματά ήρθαν στη γραμμή Σαμαρά Βενιζέλου. Ξέχασαν ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτη και εδώ όλο το ρεπορτάζ για όλα όσα έγιναν στη Βουλή. Συνεχίζουμε με το ριζοσπάστη. Κορυφή του παγόβουνου μονοπολιακών και γεωπολιτικών ανταγωνισμών, υπόθεση Νοβάρτη στη Βουλή. Τα νέα έπεσαν οι μάσκες, άλλαξαν οι ρόλοι. Οι κατήγοροι έγιναν κατηγορούμενοι και έχει άρθρα από κάτω. Είναι η δεύτερη έκδοση και εδώ, όπω βλέπουμε, ώρα 6 παραπέμπονται και η 10 σε προκαταρκτική εξέταση. Το έθνος, τζάμπα μαγκέ, ακριβά φάρμακα. Βλέπετε εδώ και του πρωταγωνιστέ χθεσινή συζήτηση. Σ απόλυτη ταύτιση Σαμαρά Βενιζέλου. Σε ύβρι αναλώθηκε και Ολοβέρδος. Κραυγές από τον Γεωργιάδη. Ο ελεύθερο τύπο, βατερλό για το Μαξίμου, σφυροκόπημα στη Βουλή και άτακτη υποχώρηση Τσίπρα. Και έχει εδώ ε, ατάκες από τι τοποθετήσει του κ. Μητσοτάκη, του κ. Σαμαρά και των υπολείπων. Ένα ακόμη θέμα, αυξήσει εισφορών 8-13% ακόμη και για το ίδιο εισόδημα. Φιλελεύθερο άνθρακε ο Θησαυρό, σκόνη και θρύψαλα το στιμένο κατηγορητήριο, λέει η εφημερίδα, αποκαλύφθηκε η πολιτική σκευωρία και η ηθική αυτούργη που επινόησαν του κουκουλοφόρου. Εφημερίδα των συντακτών. Φταίει ο Χατζιπετρή. Εγκρίθηκε από τη Βουλή η συγκρότηση προανακριτική επιτροπή. ρεσιτάλ ευθυνότητα και απειλών από του εμπλεκόμενου πριν από την ψηφοφορία. Και η κόντρα από κάτω, Τσίπρα Μητσοτάκη. Η Δημοκρατία, δάκρυα και υδρότα για την Οβάρτη, φορτισμένη συνεδρία στη Βουλή που αποφάσισε τη σύσταση προανακριτική. Στα νεύρα του Βενιζέλου που ζήτησε εκλογέ, οι κραυγέ του Άδωνη, η έκρηξη του Σαμαρά, το μήνυμα του Στουρνάρα περί και όλα όσα έγιναν χθε. Το ποντίκι στου δρόμου του χρήματο να σπάσει το απόστημα του, του χρηματισμού, τη πατάλη και τη διαφθορά στην υγεία, το μεγάλο στίχημα βουλή και δικαιοσύνη στο σκάνδαλο Νοβάρτη. Και ο υπέρτιτλο Παρηγοριά στον άρρωστο, ώσπου να βγει ψυχή του. Εστία η Ελλάς με απέραντο φρενοκομείο, η εσχάτη προδοσία, ο κόλλος και ο συνασπισμός ανοήτων και βλακών. Και έχουμε και ένα μήνυμα του Όγιου Όρους προς τον ένδοξο ελληνικό στρατό. Έρχεται Έχει. η Γενική Επιστράτευση Μαρία. Α, ναι. Ο τακτικό στρατό να μην φοβηθεί, σου λέει. Τα σύνορα που επικείμενη τουρκική εισβολή πρέπει να τα υπερασπιστεί και τα σχετικά. Ο Χριστού τα λέει αυτά, δεν τα λέει Ψτάξει, ο Χριστού. ο, ο... ο... Καλά, ο... ο... πάμε στο στρατό. Εσπρέσο, ροζ, βίντεο okay. παντρεμένο αρχισυνδικαλιστή. Ε, διάστη, αρχισυνδίκτη. Αρχισυνδίκτη, αρχισυνδίκτη και εγώ νόμιζα προ τη στιγμή να μεγάλη Έπαιρνε μάτι τη γειτόνισσα με κρυφές καμερε κάμερε. 47χρονο στο Ρέθυμνο. Είχε παγιδεύσει διαμερίσματα. Κρατούσε αρχείο με τι ερωτικέ στιγμέ του. Μάλιστα. Στα Αλανέα, νέα, ταχυδρόμο ε, Βόλου μάχη στη Βουλή για την Οβάρτιση, Υψηλή και σκληρέ πολιτικέ κόντρε στη συνεδρίαση. Η ναυτεμπορική τρίτη αναβάθμιση. Ο Ξένο διατήρησε θετικό το outlook. Βλέπει καθαρή έξοδο. Μιλάμε για τη Μούντι, λοιπόν. Πελοπόννησο, αντί για κάθαρση κίνδυνο εμφυλίου, βλέπετε εδώ ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τον κύριο Γεωργιάδη. Νέα τη Λέσβου ακτίνα φωτό για τον τουρισμό. Συνεχίζουμε με ελευθερία. Σκουπιδομαχίε σε τρία μέτωπα. Μεσυνία, ελευθερία μεσυνία. Πάμε στην εφημερίδα Εμπρό. Επανακάμπτουν Ευρωπαίοι τουρίστε. Και τα νέα τη Ατολοακαρνανία. Διαμαρτυρία για πληστηριασμού στη Δόη Αγρινίου. Ελάτε τώρα σιγά-σιγά ας... σιγά, να σηκωθούμε. Για πάμε λοιπόν.